να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το βιογραφικό σου, γιατί έγινες μεγάλο σχετικά σε ηλικία ηθοποιός, το πήρες απόφαση. 27 χρόνια. Πώς το πήρες αυτό απόφαση? Κοίταξε να δεις τώρα. Κακά τα ψέματα, από πάντα γούσταρα και έπαιζα και στο σχολείο ήμουνα. Και μετά, όταν ήρθα από τα Τρίκαλα 12 χρονών, πήγα στο Πνευματικό Κέντρο Αμπελοκήπων, όπου ζω όλα μου τα χρόνια, στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων. Και πάντα ήταν το χόμπι μου. Αλλά. Τι δουλειά έκανες πριν γίνεις το πρωί? Διαφημιστής. Διαφημιστής ήσουν, να. Ναι. Είχα φτάσει μόνο και στο Αθηνόραμα. Άκου τώρα. Τι σταματούσε το να γίνεις όμως το πρωί? Γιατί δηλαδή στα 18 δεν τόλμησες να κάνεις το βήμα, αφού λες ότι το είχες το μικρόβιο από μικρός? Εντάξει. Συντρέξαν πολλοί λόγοι. Κατά βάση το οικονομικό. Γιατί ήξερες από την αρχή ότι θα είναι δύσκολο? Εντάξει. Όλοι το σκέφτονται, είναι... αλλά δεν τους σταματάει. Η αλήθεια είναι ότι ναι, δηλαδή δεν ξέρω πώς μου είχε περάσει, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι χόμπι. Ναι. Ότι δεν μπορεί να είναι μια κανονική δουλειά. Οικονομικά είναι λίγο χόμπι, βέβαια. Ακούμε την αλήθεια. Καταλαβαίνω. Θα τη λέμε την αλήθεια στον κόσμο, ότι μπορεί να βρεθείς και μία σεζόν και δύο σεζόν χωρίς δουλειά. Και, να... και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κάθε 3-4 μήνες ψάχνεις για την επόμενη. Δεν είναι μια δουλειά η οποία. Εντάξει, τώρα μην κοιτάμε τώρα που έτυχαν οι μέλησες. Αυτά σημαίνουν μια φορά τόσο. Ναι, έτσι ακριβώς. Και όντως σε βοήθησε η ψυχοθεραπεία να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα? Ναι, δηλαδή, ναι. Σε παρακίνησε η ψυχολόγος, η ψυχοθεραπεύτρια, δεν ξέρω, να κυνηγήσεις το όνειρό? Ναι. Έβγαζα εγώ τις γκρίνιες μου και τα λοιπά, και αν έτσι και αν εκείνο και αν το άλλο. Λέω, ωραία, επειδή δεν έχει γίνει το ένα, δεν έχει γίνει το άλλο, εσύ δεν θα κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα? Και αυτό ήταν το Αυτό το ήταν κλικ. η γροθιά στο στομάχι. Μου χτύπησε το εγώ μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι, λέω, εντάξει, πρέπει να πάψω να κλαίγομαι. Και απλά τα πρώτα τα έκανα δεύτερα και τα δεύτερα πρώτα. Άρα την άφησες τη διαφήμιση ακόμα? Δηλαδή, υπήρχε σε ένα δεύτερο επίπεδο από κάτω να τρέχει? Έτρεξε. Και αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι. Ωραίο και ενδιαφέρον. Κοίταξε να δεις. Μιλάμε για μια δουλειά τώρα που δουλεύεις πάρα πολλές ώρες. Αλλά δημιουργικό έχει. Σίγουρα έχει δημιουργικότητα μέσα. Αλλά ήθελα, ρε παιδί μου, αυτή τη δημιουργικότητα να την κάνω σε κάτι που. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πολλά, αλλά τουλάχιστον να έχω να πω πράγματα, να θέλω να κάνω πράγματα, να μιλήσω κι εγώ, να πω την άποψή μου, όποια κι αν είναι αυτή. Γι' αυτό έχω γράψει και δύο θεατρικά, έχω γράψει και στίχους. Κάνω πράγματα. Είσαι μουσικός? Βέβαια, ηλεκτρονική μουσική έγραφα για πολλά χρόνια. Ήμουνα σε μια rock band πιο παλιά. Έχουμε τραγουδήσει διάφορα πραγματάκια. Έχει τραγουδήσει ο Πάνος Μουζουράκης στίχους μου. Την ψυχοθεραπεία μου έκανα πάντα με τους στίχους μου, έτσι δεν είναι ότι... Και τραγούδι καλέ να το βρούμε. Ο Ηράκλητος. Ο Ηράκλητος. Ο Ηράκλητος, μάλιστα. Ζωή είναι ένα ποτάμι που κυλάει, που μας παίρνει και μας πάει και μας πάει και μας πάει. Να τος ο φιλόσοφος του βγήκε. Καταλαβες, του βγαίνει από μέσα του.